Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Πάω κατευθείαν στο Zoom να διαβάσω το email της φίλης, το οποίο είχε έρθει πριν πάνω από χρόνο. Αγαπημένη Θέκλα, καταρχήν σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα χαρίσεις για να διαβάσεις το μακροσκελές γράμμα μου. Ανθρώπους ντόμπρους, αυθόρμητους και άμεσους σαν εσένα, τους εκτιμώ απεριόριστα και πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ σαν άνθρωπο και ας μη σε έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Είναι σημαντικός ο ρόλος που επιτελείς, μιας και είναι δύσκολες οι μέρες που ζούμε και οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο επιφανειακοί και δύσκολα μπορείς να βρεις ανθρώπους με πνευματικό βάθος για να γνωριστείς και να μιλήσεις. Γι' αυτό και βίωσα με τη θέλησή μου την απόλυτη μοναχικότητα με σκοπό να αγαπήσω και να συμφιλωθώ με τη μοναξιά. Νομίζω όμως ότι με γνωρίζετε προσωπικά, γιατί ως πρόσωπο παρουσιάζομαι εγώ και μιλάω και αρκετά προσωπικά στα βίντεο. Επίτρεψέ μου να σου μιλάω στον ενικό. Βεβαίως, εννοείται. Νιώθω σαν να σε ξέρω χρόνια και πίστεψέ με, πάει καιρός να νιώσω οικειότητα με έναν άλλο συνανθρωπό μου. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Παλιότερα ήμουν το άκρος αντίθετο. Ήμουν δεκτική να γνωρίζω περισσότερο κόσμο, άρα συνεπώς μέχρι και τα 24 μου χρόνια πέρασα μέσα από πολλές επιφανειακές σχέσεις, είτε φιλικές είτε ερωτικές, οι οποίες χάθηκαν μέσα από την πάροδο του χρόνου. Σήμερα είμαι 29 χρονών. Σπούδασα, παντρεύτηκα, χώρισα και έχω και ένα μικρό παιδί. Και όλα αυτά συνέβηκαν μεταξύ των ηλικιών 21 έως 26. Είχα δύσκολη εφηβεία και μέχρι και τα 24 μου χρόνια δεν είχα και τις καλύτερες σχέσεις με την οικογένειά μου, γιατί αδυνατούσα τότε να κατανοήσω την πλευρά τους. Είχα δύσκολη εφηβεία και μέχρι και τα 24 μου χρόνια δεν είχα και τις καλύτερες σχέσεις με την οικογένειά μου, γιατί αδυνατούσα τότε να κατανοήσω την πλευρά τους. Ή εσύ αδυνατούσες να κατανοήσεις την πλευρά τους, ή αυτοί αδυνατούσαν να κατανοήσουν την πλευρά τους. Στην εφηβεία έχω τη γνώμη ότι ο γονιός είναι υποχρεωμένος να κατανοήσει την πλευρά του παιδιού του. Τώρα σαν γονιός που είμαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως και τους ζητώ δημόσια συγγνώμη. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που ζητάς στους γονείς σου δημόσια συγγνώμη. Έκαναν και αυτοί τα λάθη τους, αλλά και εγώ δεν έκανα και λίγα. Λόγω ανοριμότητας και ανυπομονησίας να ζήσω τα πάντα. Ας ξεκινήσω από την αρχή λοιπόν. Προτού διαβάσω το υπόλοιπο της ιστορίας σου, μου αρέσει που αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα παιδί 20 ετών, 21 ετών, ένας έφηβος, μια έφηβη, να θεωρήσει ότι για όλα τα στράβα που κάνει, για την ανοριμότητα του, για την ανυπομονησία του να ζήσει τη ζωή, για τη δύσκολη σχέση με τους γονείς του, ότι φταίει ο ίδιος. Και μετά όταν γίνει γονιός να τους καταλάβει. Γίνει ακόμη λίγο περισσότερο γονιός για να καταλάβεις καλύτερα πώς ο γονιός φροντίζει ώστε το παιδί του να είναι καλά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς τους καταλαβαίνεις. Στα 14 μου, όταν ήθελα να βγαίνω έξω σαν οποιοδήποτε άλλο παιδί της ηλικίας μου, η δική μου δεν με άφηνε να βγαίνω έξω με την πρόφαση ότι δεν ήμουν και τόσο διαβαστερό παιδί. Και αυτό το καταλαβαίνεις. Αλλά ξέρω ότι ήταν θέμα υπερπροστατευτικότητας. Δεν είναι καλό πράγμα υπερπροστατευτικότητα και αν και εσύ ως γονιός είσαι υπερπροστατευτική, να το κοιτάξεις αυτό, να το προσέξεις. Είχαν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και ήθελαν να δώσουν υπέρμετρη αγάπη στα μελλοντικά παιδιά τους. Όμως είναι ενδιαφέρον αυτό που γράφεις, ήθελαν να δώσουν υπέρμετρη αγάπη στα μελλοντικά παιδιά τους. Εσύ ήσουν το τωρασινό παιδί τους, το παιδί που ήσουν εκεί στη ζωή τους, γιατί δεν σου έδειχναν, όχι υπέρμετρη αγάπη, κανονική αγάπη. Να κατανοήσουν τις ανάγκες της ηλικίας σου και τις επιθυμίες σου. Κάθε παιδί όμως είναι διαφορετικό και εγώ ήμουν πολύ διαφορετική από τα άλλα δύο αδέρφια μου. Ήμουν υπερβολικά αισιόδοξη, χαμογελαστή, υπερβολικά κοινωνική και αυθόρμητη. Και όταν ξεκίνησαν οι σπουδές μου και έγινα 18, άρχισα να βγαίνω και σιγά σιγά δεν καθόταν ο κόλος μου στο σπίτι. Θέκλα μου, έβγαλα όλα τα αποθυμένα μου. Κάθε βράδυ ήμουν έξω και δώσ' του ξενύχτηκε ποτό. Βεβαίως, αυτό συμβαίνει. Όταν απαγορεύεις σε ένα παιδί στα 14, στα 15, στα 16 να βγει με τα παιδιά της ηλικίας του και να έχει τη διασκέδαση των παιδιών της ηλικίας του, όταν μετά θα πάει να σπουδάσει και θα απελευθερωθεί, θα βγάλει τα αποθυμένα του και θα το παρακάνει. Τι καταλαβαίνεις από τους γονείς σου δηλαδή, ότι έκαναν καλά που σε είχαν έτσι αυστηρά. Στα 21 μου ολοκλήρωσα πρώτη φορά με έναν καλό σύντροφο, αλλά λόγω νεαρού ηλικίας και ανοριμότητας και από τις δύο πλευρές δεν κράτησε στο χρόνο.
Αυτός προσπάθησε πολύ να τα ξαναβρούμε, αλλά νομίζω εγώ ήμουν που έφταιγα, γιατί τα αποθυμένα ήταν περισσότερο δυνατά από τη λογική τότε. Και πού τα βρήκες, μωρή, εσύ τα αποθυμένα? Οι καλοί σου οι γονείς που τους καταλαβαίνεις σου τα έδωσαν. Όταν είμαστε θυματοποιημένοι, αυτό να είμαστε θυματοποιημένοι και να θεωρούμε ότι φταίμε εμείς για τη θυματοποίηση που μας έχει επιφέρει ο θήτης μας. Μετά από αυτή τη σχέση μου έκανα ακόμα 4 σχέσεις και ένα γάμο. Η μια επιλογή χειρότερη από την άλλη. Ψυχολογική βία, απιστίες και ούτω καθεξής. Μήπως επειδή σε τέτοιου είδους σχέση σου μαθημένη από τους γονείς σου, σε σχέση που οι σύντροφοι σου να μην σου δείχνουν αγάπη αλλά να σε απορρίπτουν? Γιατί στην ουσία ο γονιός απορρίπτει το εφήβο παιδί όταν το υπερπροστατεύει και το απαγορεύει αυτά που κάνουν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο γάμος μου ήταν που κατέστρεψε ολοκληρωτικά την ψυχή μου. Ήταν άνδρας διαφορετικής χώρας, άρα και διαφορετικής κουλτούρας. Ο πρώην σύζυγός μου στην αρχή της γνωριμίας μας δεν μου άρεσε και πολύ σαν χαρακτήρας. Για κάποιο λόγο με αποθούσε και με φόβιζε πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν οικείος, επειδή σου θύμιζε ίσως το πώς ένιωθες με τους γονείς σου. Στοιχημάτιζε και ήταν πολύ party animal. Δηλαδή είχε να κάνει με τον τζόκο και πήγαινε πολύ στα πάρτι. Ήταν χωρισμένος ήδη μια φορά με ένα παιδί μικρό τότε. Ναι, έβλεπα τα αρνητικά Θέκλα μου, γι' αυτό και ήμουν τόσο επιφυλακτική, αλλά Θέκλα μου ο τύπος ήταν παίχτης με τη συμβολική και την κυριολεκτική έννοια. Μαφίας, αν θες. Με τον καιρό με έφερε πολύ κοντά του, γιατί με πολιορκούσε πολύ. Ήξερε να χειραγωγεί τον εγκέφαλο των άλλων τόσο καλά και με τον καιρό νιώσε ερωτευμένη. Και ήσουνα και έτοιμη να χειραγωγηθεί ο εγκέφαλός σου ή να δεχθείς πλήση εγκεφάλου, γιατί τη δεχόσουν από τους καλότατους γονείς σου, τους οποίους τους καταλαβαίνεις σήμερα και τους ζητάς και δημόσια συγγνώμη. Είμαι σίγουρη ότι δεν περίμενες να σου τα πω αυτά, αλλά... Στους 2 μήνες μένω έγκυος και 4 μήνες αργότερα παντρευτήκαμε, γιατί ο μπαμπάς μου το θεωρούσε σωστό και ο πρώην άνδρας μου το διαβεβαίωνε ότι με αγαπά πολύ. Όταν τα σκέφτομαι, πραγματικά θέλω να γελάω και να κλαίω. Είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ζητάς δημόσια συγγνώμη στον πατέρα σου. Άντε και έμεινε η κόρη μου έγκυος με κάποιον ο οποίος δεν είναι φερέγγυος. Τη πρόχνω να παντρευτεί τον αφερέγγυο, ή τη λέω, άμα θες να κρατήσεις το παιδί, είμαι δίπλα σου και θα στηρίξω την επιλογή σου. Είχαμε πολύ άσχημες διαφορές κάποιες φορές, αλλά τα βρίσκαμε μέχρι που χάθηκα και κατέληξα να φοβάμαι να μιλάω για να μην τσακωνόμαστε. Με κατηγορούσε μπροστά από φίλους μας, τον πατέρα μου, μου μιλούσε άσχημα, έπαιζε στοιχήματα, έβγαινε έξω, έπινε από λεφτά που του έστελνε ο πατέρας του. Ο λόγος που έμενα, πες με ζών, αλλά δεν ήθελα να νιώθω ότι θα αποτύχω και σε αυτόν τον τομέα στη ζωή μου και να σου πούν οι γονείς σου μετά ότι απέτυχες και εδώ, στους οποίους επαναλαμβάνω ζητάς δημοσίως συγγνώμη. Κι έτσι επέμεινα σε έναν αποτυχημένο γάμο από εγωισμό και μόνο. Με έχασα εντελώς. Μετά ήθελε να πάμε στο εξωτερικό να ζήσουμε κάποια λεφτά που του έστελνα από την οικογένειά του και πήγα μαζί του να δούμε πώς είναι. Το μωρό έμεινε μαζί με τους δικούς μου, γιατί δεν θα ρίσκαρα τη ζωή του παιδιού μαζί του. 2 εβδομάδες άντεξα. Περνούσα πολύ χειρότερα εκεί, τσακωνόμασταν πολύ περισσότερο. Δεν άντεχα άλλο, είχα κουραστεί και μου έλειπε και πολύ το παιδάκι μου. Επέστρεψα πίσω στη χώρα μου και ανέχτηκα για ακόμα λίγους μήνες αυτή την ανεκδίγητη συμπεριφορά του και διαμέσου τηλεφώνου, μέχρι που μια μέρα του είπα εσυχτήρ. Επιτέλους, του το είπες. Δοκίμασα αργότερα να έχω σχέση, αλλά δεν άντεξε η σχέση εκείνη, με άλλον άντρα προφανώς, γιατί δεν ήμουν ερωτευμένη πραγματικά και εκεί ήταν που είπα φτάνει. Θα μείνω μόνη μου. Πρέπει να μείνω μόνη μου, το είχα ανάγκη. Τότε ήταν που άρχισαν κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω κακής διατροφής και ψυχοσωματικών θεμάτων. Ακόμα παλεύω με αυτά, αλλά θα περάσω. Όλα τροχός είναι και γυρίζω. Ερωτευμένη πραγματικά νιώσα στα 27 μου χρόνια. Είχα ερωτευθεί τον υπεύθυνο στην προηγούμενη εργασία μου. Άντρας παλαιάς σκοπής, Θέκλα μου. Ξέρω αν είναι καλό κάποιος άντρας να είναι παλαιάς σκοπής. Ξέρω πώς το εννοείς. Σοβαρός, έξυπνο χιούμορ, επιτυχημένος στον τομέα του, μυστήριος. Το μυστήριο σε μένα με ανησυχεί πάρα πολύ, σε έναν άντρα να είναι μυστήριος. Μιλούσε εκεί που έπρεπε και εγωιτευτικός. Ποτέ δεν έγινε κάτι, ποτέ δεν είπα κάτι. Έκανε κάποιες κινήσεις, αλλά πολύ μυστήρια απομακρυνθήκε απότομα. Μάλιστα, να το μυστήριο. Δεν διαχειρίστηκα καθόλου καλά αυτή τη γνωριμία, γιατί αυτό που ένιωσε ήταν για πρώτη φορά και συνεπώς δεν μπορούσα να το διαχειριστώ καλά. Μετά έφυγε από το χώρο εργασίας μας και λίγο καιρό αργότερα έφυγα κι εγώ. Δεν μπορούσα να βρίσκομαι εκεί, ένιωθα να πνίγομαι γιατί δεν μπορούσα να τον βλέπω, αλλά και το περιβάλλον εκεί ήταν έσχος.
Σαν μαμά είμαι καλή, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα. Δουλεύω πολλές ώρες, βλέπω το παιδί μου πολύ λίγες ώρες, δυσκολεύομαι οικονομικά σαν μονογονέας και εγώ. Ζούμε όμως μια αξιοπρεπή ζωή. Ευλογία είναι που έχω και τους γονείς μου. Δεν παίρνω φυσικά διατροφή, αν και σε λίγο καιρό πρόκειται να κινηθώ νομικά για να διεκδικήσω αυτό το δικαίωμα και πολύ καλά θα κάνεις. Ο λόγος που σου τα λέω όλα αυτά είναι γιατί εδώ και 3 χρόνια απομακρύνθηκα από όλους, κλείστηκα στον εαυτό μου, απέκτησα αγοραφοβία και δεν είμαι τόσο επικοινωνιακή. Βαριέμαι να βγαίνω έξω. Μου αρέσει να βρίσκομαι μόνο στο σπίτι μου. Ξέρω, χρειάζομαι ψυχοθεραπεία γιατί θέλω πολύ να αγαπήσω τον εαυτό μου, να επιτύχω στη ζωή μου, να γίνω καλύτερη μητέρα. Ξέρω τι θέλω, ξέρω το καλό μου, αλλά νιώθω ότι δεν θα τα καταφέρω ή ότι θα αποτύχω και θα εκτεθώ. Αλλά με πνίγει που νιώθω έτσι. Θέλω να αλλάξω. Από παιδί είχα έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης προς τον εαυτό μου. Οι γονείς μου, αυτούς τους οποίους ζητάς δημοσίως συγγνώμη, οι γονείς μου μου λένε πως μόνο λόγια είμαι και δεν τα κάνω σε πράξεις και αν πραγματικά θέλω να αλλάξω θα βρω τη θέληση να το κάνω και δεν χρειάζομαι ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Με ενοχλούν ιδιαιτέρως οι γονείς σου, πάρα πολύ. Ο λόγος που δεν κάνω ψυχοθεραπεία είναι για οικονομικούς λόγους και επειδή ακολουθώ θεραπεία θυροξίνης, μια και έχω διαγνωστεί με Χασιμότο. Η θεραπεία θυροξίνης δεν έρχεται αντίθετη με την ψυχοθεραπεία. Αυτά εν ολίγης. Σε ευχαριστώ που μας έχεις κάνει οικογένεια με την αμεσότητα και την αγάπη σου. Και υπάρχει και μια υποσημείωση. Θα ήθελα να σου αναφέρω επίσης τη δική μου ταπεινή άποψη ότι από παιδί είχα θέματα αποδοχής. Πάντα είχα ελάχιστους φίλους στο σχολείο. Δεν ανήκα ποτέ σε μεγάλη παρέα. Γι' αυτό και στην ενηλικίωση μου ήθελα και απέκτησα τόσους πολλούς φίλους για να καλύψω αυτό το συνέστημα, αυτό το κενό εννοείς του δεν είχες φίλους. Πλέον που έχω απομακρυνθεί από όλους και είμαι ιδιαίτερα επιλεκτική, νιώθω ότι δεν μπορώ να ταιριάξω εύκολα με άλλον άνθρωπο. Και νιώθω ότι κανένας δεν με συμπαθά πραγματικά. Μόνο εκείνη τη στιγμή που στα 27 μου κοίταξα τα μάτια εκείνου που με έκανε να νιώσω εκείνο το σκύρτημα του έρωτα και τις πεταλουδίτσες στο στομάχι μου. Να ανησυχείτε ιδιαιτέρως με τις πεταλουδίτσες στο στομάχι. Βλάπτου. Σοβαρά την υγεία μας, οι πεταλουδίτσες στο στομάχι. Και με έκανε όλο αυτό που ένιωθα, με έκανε να θέλω να γίνομαι καλύτερη και να περιποιούμε και πάλι τον εαυτό μου. Ένιωθα αποδεκτή στα μάτια του. Παιχταράς ήταν αυτός. Παιχταράς με διδακτορικό, όχι απλός παίχτης. Μέχρι τη στιγμή που ξαφνικά απομακρύνθηκε και έφυγε από εκεί που εργαζόμασταν και άρχισα να κλείνομαι και πάλι στον εαυτό μου. Ίσως γι' αυτό ποτέ μου δεν ένιωσα ποτέ ερωτευμένη πρώτη. Επειδή αυτοεκτίμηση και αποδοχή του ίδιου του εαυτού βρισκόταν, βρισκόταν ανέκαθεν υπό το μηδέν. Στο λέω αυτό επειδή με τον καιρό, στη διάρκεια των σχέσεων που είχα, δενόμουν και ένιωθα ενθουσιασμό και τον παρερμήνευα σαν έρωτα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που θέλω πάρα πολύ να βρω τις απαντήσεις τους, την αποδοχή και τον έρωτα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μου έχεις γράψει. Απολογούμε που πήρε τόσο πολύ καιρό, πάνω από χρόνο, περισσότερο από χρόνο για να σου απαντήσω. Ξέρεις όμως τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάω από το τελευταίο. Ο τύπος που θεωρείς ότι ερωτεύτηκε στη δουλειά, δεν αξίζει, κόρη μου. Όπως είπα προηγουμένως, είναι εξαιρετικά πιθανόν, είναι παίχταρας με διδακτορικό τίτλο, όχι απλώς τον τίτλο του παίχτη. Γιατί? Για παιχνίδι πρόκειται, να δίνεις ελπίδες σε μια κοπέλα, να προσπαθείς να τη γοητεύσεις και μετά να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν θεωρώ ότι ένα πρόσωπο όπως εσένα, με τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα παρερμήνευε την ευγένεια για φλερτ. Γιατί άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοπεποίθηση μας φλερτάρουν κατάμουτρα και δεν το παίρνουμε είδηση. Όσοι από εμάς έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα από τα αποτελέσματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μας φλερτάρει κάποιος, θεωρούμε ότι απλώς είναι ευγενικός μαζί μας. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο τύπος έπαιξε μαζί σου και έπαιξε άσχημα. Θέλω να μιλήσω και για τα δύο θέματα αυτά τα οποία σε ταλαιπωρούν και σε βασανίζουν. Τα θέματα αποδοχής και το θέμα του έρωτα ως διασώστη. Από όσα γράφεις και από τον τρόπο που γράφεις, αντιλαμβάνομαι
ότι είχες την ατυχία να γεννηθείς σε μια οικογένεια που να είσαι ξεχωριστή από τους υπόλοιπους. Να είσαι πιο ευφύης, να έχεις πιο ψηλή διανοητική και συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ατυχή τα παιδιά που γεννιούνται σε τέτοιες οικογένειες, γιατί ούτε τα αδέρφια τους, ούτε οι γονείς τους μπορούν να τους καταλάβουν και πολύ πιθανό να τους ζηλεύουν κιόλας. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδιά δέχονται ζήλια από τους γονείς τους, όχι μόνο από τα αδέρφια τους. Θυμάμαι ένα περιστατικό που με είχε συγκλονίσει ως νεαρή ψυχολόγο. Θυμάμαι, ήμουνα μικρή, πρωτού γίνω ψυχολόγος, ήμουνα μαθήτρια και έβλεπα εκεί σε ένα πάρκο που πήγαιναμε να παίξουμε μία μαμά, νεαρή μαμά, η οποία είχε 3 παιδάκια. Ερχόταν τη μια χρονιά, είχε ένα παιδάκι στο καρότσι, 2 τη δεύτερη χρονιά, 3 την τρίτη χρονιά. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν ένας άνθρωπος, δεν ξέρω αν είχε κάποια αναπτυξιακή διαταραχή ή κάτι, ήταν μειωμένης αντίληψης, την οποία την είχαν παντρέψει με έναν άνθρωπο πολύ ηλικιωμένο, ο οποίος μετά που γεννήθηκε και το τρίτο παιδί πέθανε από γεράματα. Και αυτή η κοπέλα μεγάλωνε αυτά τα 3 παιδιά. Όπως σας είπα προηγουμένως, η κοπέλα αυτή ήταν κάποιες μειωμένες αντίληψεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι διάγνωση είχε, δεν ξέρω τι γονίδιο ήταν. Ήταν γυναίκα γύρω στα 30, αλλά το σκεπτικό της και η λογική της και η ωριμότητα της ήταν γύρω στα 12-13 χρόνια. Και πολλά λέω. Έκανε 3 παιδιά. Από αυτά τα 3 παιδιά, το ένα παιδί βγήκε ευφύες. Τα άλλα 2 παιδιά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά στη λειτουργικότητα τους με τη μητέρα τους. Και ναι, μετά όταν έγινα ψυχολόγος και άρχισα να εργάζομαι, τότε ήταν που το παιδί της αυτό που ήταν ευφύες παιδί και καλό παιδί, το έβλεπα στο σχολείο, γιατί για ένα διάστημα είχα εργαστεί στα σχολεία, στην ειδική εκπαίδευση, παρόλο που ήταν πολύ καλός μαθητής, παρόλο που ήταν ευφυέστατος, παρόλο που ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, αυτό το παιδί διαγνώστηκε με πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα στην πορεία και θεωρώ ότι είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ότι όταν διαφέρεις από την οικογένειά σου και καταλαβαίνεις πράγματα που οι άλλοι γύρω σου δεν καταλαβαίνεις, είναι πολύ πιθανό να μην είσαι καλά ψυχικά. Εντάξει, δεν ξέρω, έχω χάσει τα ίχνη του, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είναι 25-30 χρόνια, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Μπορεί και μεγαλύτερος θα είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η διάγνωσή του. Τότε του είχε γίνει διάγνωση σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Στην προεφηβεία του είχε γίνει διάγνωση όχι από μένα, από ψυχίατρο για ψυχωτική διαταραχή. Δεν ξέρω όμως αν ήταν αυτή η διάγνωση και αν αυτή η διάγνωση συνεχίστηκε και στην πορεία, γιατί θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, όπως και να έχει. Πάντοτε είναι καλύτερα να γεννιόμαστε σε μια οικογένεια που να είμαστε όλοι περίπου της ίδιας αντιλήψεως. Να μην αντιλαμβάνεται κάποιος περισσότερα από τους άλλους, γιατί αυτός που αντιλαμβάνεται περισσότερα από τους άλλους και στενοχωριέται και θλίβεται, αλλά και στοχοποιείται πολλές φορές από τους άλλους, οι οποίοι ζηλεύουν που δεν είναι σαν κι αυτούς. Άρα οι γονείς σου, κόρη μου, προσπάθησαν να σε καθυποτάξουν, προσπάθησαν να σε πνίξουν, γιατί δεν άντεχαν που είσαι ευφυέστερη από αυτούς και που έχεις περισσότερες συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Και τα κατάφερα. Και κατάφερα σήμερα στην ηλικία των 30 χρόνων να τους ζητάς, όχι να τους ζητάς, να αποτολμάς, να επιχειρείς να τους ζητήσεις δημοσίως συγγνώμες από το κανάλι μου, αλλά εγώ δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα. Δεν είσαι εσύ που πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Και ούτε νομίζω αυτοί να το καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Και το βίντεο θα να τους δείξω. Να, γι' αυτό σου είπαμε να μην πας στο ψυχολόγο, γιατί οι ψυχολόγοι λένε βλακίες και σου γεμίζουν τα μυαλά σου. Και αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου, που ήσουν ένα παλιοκόριτσο που δεν διάβαζες όταν ήσουν 14 χρονών, που μετά όταν πήγες να σπουδάσεις έβγαινες έξω και κάπνιζες και πήγαινες με τον ένα και πήγαινες με τον άλλο και πήγες και έκανε παιδί με τον παλιάνθρωπο. Αυτά θα σου πούνε. Και τι να κάναμε, θα σε αφήναμε να τιμωθείς, σε παντρέψαμε τον παλιάνθρωπο και εσύ φταίς για όλα και εσύ φταίς για όλα και εσύ φταίς για όλα και έρχεσαι εσύ εδώ πέρα στο δικό μας το κανάλι. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να ζητήσεις δημοσίως συγγνώμη. Όταν δεν σε αποδέχεται η ίδια σου οικογένεια,
που η οικογένεια είναι το φυτώριο της συναισθηματικής μας ισορροπίας, όταν βγεις μετά στο εξωτερικό περιβάλλον, όταν πας στο νηπιαγωγείο, όταν πας στο δημοτικό, όταν πας στο γυμνάσιο, προετοιμάζεσαι ώστε να μην σε αποδέχονται και οι άλλοι. Μαθαίνεις μέσα από την οικογένεια, μέσα από εκεί που γεννιέσαι και μεγαλώνεις, μαθαίνεις πώς να σχετίζεσαι με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Οι γονείς σου, κορίτσι μου, ποτέ δεν σε έχουν αποδεχθεί. Και να σου πω και κάτι, δεν πρόκειται ποτέ να σε αποδεχθούν. Στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να σε αποδεχθούν. Σταμάτα να περιμένεις ότι θα σε αποδεχθούν και να τους ζητάς δημοσίως ή ιδιωτικώς συγγνώμη. Σταμάτα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται σε οικογένειες με τις οποίες δεν ταιριάζουν και που έχουν την ατυχία μεγαλώνοντας να γνωρίζουν την απόρριψη και όχι την αποδοχή ως έναν τρόπο σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνοντας στα διάφορα στάδια ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ιδιαίτερο στο στάδιο της εφηβείας, τότε που άρχισες και εσύ να ξεδίδεις, στα 18 σου, τότε που σου δόθηκε και η ευκαιρία να ξεδίδεις, γιατί εσύ ήθελες από τα 14 να αρχίσεις να ζεις φυσιολογικά, και εδώ που τα λέμε, πώς μπορεί η κόρη σου να έχει φυσιολογική κοινωνική ζωή όταν της απαγορεύεις να πάει στις εξόδους που πάνε τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της, πώς θα είναι κοινωνική, άμα την υπερπροστατεύεις και της απαγορεύεις και βρίσκεις και ως αφορμή ότι δεν θα βγεις έξω επειδή δεν διαβάζεις. Πώς? Όταν πήγες να σπουδάσεις, εκεί που σου δόθηκε η ελευθερία, δεν ήξερες πώς να τη χρησιμοποιήσεις την ελευθερία σου, γιατί ήσουν σαν ένα ζώο άγριο μέσα στο κλουβί, όχι απλώς κλειδωμένο μέσα στο κλουβί και αφρόντιστο, τιμωρημένο, απορριμμένο. Και εγώ έχω το σκυλί μου στο δωμάτιό του, το οποίο μοιάζει με κλουβί. Αλλά την αγάπη που παίρνει ο σκύλος μου από εμένα δεν νομίζω να την έχεις πάρει ούτε εσύ από τη μάνα σου σε όλη σου τη ζωή, ούτε εγώ από τη δικιά μου μάνα. Μιλάω μόνο για τη δικιά σου μάνα. Τέλος πάντων. Άρα, όταν έχεις μάθει την απόρριψη ως τρόπο σύνδεσης, μεγαλώνοντας και όταν σου δοθεί ευκαιρία να δράσεις, δεν έχεις αυτοεκτίμηση, δεν έχεις αυτοπεποίθηση, οπότε όπως σου νέψουν εύκαισαι. Δηλαδή, όπως σου νέψουν εύκαισαι, είναι κυπριακή εκφρασμένη, όποιος σου φωνάξει έλα πηγαίνεις, δεν ξέρεις να πεις όχι. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, δεν σκέφτεσαι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, μ' αρέσει εμένα αυτός ο άνθρωπος, μου κάνει εμένα αυτός ο άνθρωπος, σκέφτεσαι μόνο με θέλει, άμα με θέλει, αχ τι καλά, υπάρχει κάποιος που με θέλει. Επειδή με θέλει η μάνα μου, επειδή με θέλει ο πατέρας μου, επειδή με θέλουν τα αδέρφια μου, δεν ξέρω εγώ. Επειδή θέλω εγώ τον εαυτό. Γιατί δεν μπόρεσες να μείνεις με το παιδί αυτό που λες καλό στα 20, δεν ξέρω, μπορεί και να μην ήταν τόσο καλός, να τον έχεις σαν καλό στο μυαλό σου, όπως έχεις σαν καλό στο μυαλό σου και αυτόν τον μέγα μάγκα στη δουλειά που σου απαύτωσε τον εγκέφαλο. Μερικές φορές σκέφτομαι τι είναι καλύτερα να μας απαυτώνουν τον εγκέφαλο ή το σώμα. Καλύτερα κανένα φυσικά παρά τη θέλησή μας, αλλά το μας απαυτώνουν τον εγκέφαλο δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Πώς με ρωτούσε ο άλλος πώς θα διαλύσω το μυαλό μιας γυναίκας. Δεν ξέρω γιατί δεν έμεινες με αυτό. Μία πιθανότητα είναι αν όντως ήταν καλή σχέση, πέραν του νεαρού της ηλικίας που ήταν παιδιά στα 20, παντελώς ανώριμης παιδιά, υπάρχει και η περίπτωση να μην αντέχεις να σε αγαπάει πραγματικά κάποιος, γιατί δεν ξέρεις την αγάπη. Και να επιζητάς αυτό στο οποίο είσαι μαθημένη, την απόρριψη. Πώς μπορώ να αφήσω να με αγαπήσουν, άμα αυτοί που με αγάπησαν με έχουν κακοποιήσει τόσο πολύ. Άρα, θεωρώ λαθασμένα την κακοποίηση ως αγάπη και την αγάπη τη θεωρώ ως κάτι βαρετό ίσως ή κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί, με αποθεί. Όσοι είσαστε στη συμμετοχή και έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», όσοι έχετε αγοράσει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και το έχετε διαβάσει, θα έχετε υπόψη σας ότι όταν μια γυναίκα αγαπά πολύ, μια συνεξαρτώμενη γυναίκα θεραπεύεται, τότε δυσκολεύεται πολύ με τη σεξουαλικότητα της και τον ερωτισμό της και χρειάζεται να μάθει ξανά από την αρχή ότι είναι φυσιολογικό
όταν γνωρίζεις έναν νέο άντρα να μην σελκεί αμέσως, να πρέπει να τον γνωρίσεις σιγά σιγά, και ότι αυτή η απότομη έλξη που νιώθεις για κάποιον που δεν τον ξέρεις και στην ουσία απλώς έχει κοιτάξει, έχει φλερτάρει, έχει παίξει με το μυαλό σου, είναι ένδειξη ότι η ψυχοπαθολογία σου ταιριάζει με την ψυχοπαθολογία του. Σας λέω, εγώ είμαι εντελώς εναντίον του κεραυνοβόλου έρωτα. Το βιβλίο από πίσω, έρωτας αδιάγνωστος. Τα γράφω αυτά και στο βιβλίο. Κάνεις πάρα πολύ καλά που έμεινες μόνη σου. Ψάξε στην ιστοσελίδα μου, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μου, theklapetiru.com, φιγουράρει το βίντεο και το άρθρο με τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα. Μπες εκεί μέσα να βρεις κάπου να πας. Δεν είναι ευλογία, κόρη μου, οι γονείς σου στη ζωή σου. Δεν είναι. Δεν είναι. Στη ψυχοθεραπεία θα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ τις σχέσεις σου με τους γονείς σου. Να εστιαστείτε με τον την ψυχολόγο σου στο κομμάτι της αποθυματοποίησης σου. Στην ουσία είσαι ένα παιδί κακοποιημένο συναισθηματικά από την ίδια του την οικογένεια. Είμαι σίγουρη ότι είσαι πολύ καλύτερη μάνα από ό,τι ήταν οι γονείς σου. Από ό,τι ήταν η μάνα σου σε σένα ή από ό,τι ήταν ο πατέρας σου σε ένα γονιός. Είσαι νέα. Είσαι μόλις 30, δεν είσαι ούτε καν στην αρχή της ζωής σου. Μπορείς κάλλιστα να τα καταφέρεις και μπορείς κάλλιστα να εξελιχθείς. Φτάνει να σταματήσεις, να ασχολείσαι με τους γονείς σου, να τους ζητάς συγγνώμη, να τους καταλαβαίνεις, να τους απολογείσαι, να νιώθεις ευλογημένη που τους έχεις στη ζωή σου και να προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις. Η μεγάλη σου παγίδα είναι αυτή, οι γονείς σου. Χρειάζεσαι άμεση απεξάρτηση από τη συνεξάρτηση που έχεις με τους γονείς σου. Έχεις θέμα με τους γονείς σου. Πάρα πολύ σοβαρό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Σύμφωνα με τη γνώμη μου, με βάση αυτά που έχω διαβάσει. Για να βεβαιωθείς, θα πας σε ένα ψυχολόγο της δικής σου επιλογής σου. Ξαναλέω, δες τη λίστα και τον κατάλογο με τις δωρεάν παροχές, δωρεάν ή πολύ, σε πολύ χαμηλές τιμές, παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα. Συνέχισε να είσαι εδώ στο κανάλι μας και βάζε αυτό το βίντεο να το ακούς ξανά και ξανά και ξανά για να ξεκολλήσεις επιτέλους ότι χρειάζεται να απολογηθείς τους γονείς σου και φταίς εσύ για όλη την κακοποίηση που σου έχουν κάνει ή θελημένα ίσως, αλλά σου την έχουν κάνει και για όλη την ψυχολογική και συναισθηματική ζημιά που σου έχουν κάνει. Και πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου και ναι, μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από την πνευματικότητα μπορείς ναι να μάθεις να αγαπάς και τον εαυτό σου και τους άλλους ανθρώπους. Αν αυτό σε ευχαριστεί, εκεί που ήσουν είμαι, εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι μπορείς να έρθεις. Ταυτίστηκα πάρα πολύ μαζί σου, ειδικά με το συνέστημα της έλλειψης αποδοχής, της εξωστρέφειας η οποία έρχεται ως αντιστάθμισμα στα ελλείμματά μας, που το είχα και εγώ πολύ αυτό στην νεαρή μου ηλικία, και της αναμονής του έρωτα ως διασώστη μέσα στην τρικυμία της ζωής μας, που είμαστε τόσο κακά παιδιά, που έχουμε στενοχωρήσει τους γονείς μας, τους οποίους τους καταλαβαίνουμε και θέλουμε και να απολογηθούμε. Έχω ταυτιστεί πάρα πολύ μαζί σου, παρόλο που δεν ήταν έτσι οι δικές μου σχέσεις και δεν ήταν έτσι η δική μου γάμη, δεν έχει σημασία. Και εγώ τις ίδιες βλακίες έχω κάνει. Του να θεωρώ ότι φταίω για πράγματα που δεν έφταιγα, του να νιώθω ενοχές για πράγματα που δεν ήταν δική μου ευθύνη και να αναλώνομαι στο να ευχαριστήσω τους γονείς μου ή να κοντράρω τους γονείς μου. Όσοι είσαστε στη συμμετοχή, τώρα διαβάζουμε το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» και στο τελευταίο βίντεο που βγήκε την προηγούμενη Δευτέρα είχε ένα πολύ ωραίο σημείο εκεί πέρα που λέει ότι ασχολείσαι ακόμα με τους τοξικούς γονείς, ακόμα και όταν προσπαθείς να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λένε αυτοί να κάνεις. Χρειάζεται μια αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση από τέτοιους τοξικούς γονείς. Που έχουν εξαιρετικά βλαβερή επίδραση πάνω στη ψυχοσυναισθηματική μας υγεία και στην ικανότητά μας να αγαπούμε τον εαυτό μας και να αγαπιόμαστε. Τα είπες όλα. Έλλειψη αποδοχής, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση και περιμένεις τον έρωτα ως Θεό. Και προς Θεού μακριά από κεραυνοβόλους έρωτες και έρωτες σωτήρες. Στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», το δεύτερο μισό, το ένατο κεφάλαιο, το οποίο είναι το δεύτερο μισό του βιβλίου, που είναι η πρώτη μου
προσπάθεια να γράψω μυθιστορηματικά. Υπάρχει μια τέτοια ιστορία για έναν έρωτα, το τίτλος του κεφαλαίου είναι «Ο έρωτας ανήκατε μάχαν», για έναν έρωτα ο οποίος ξεκίνησε με όλες τις κακές προϋποθέσεις, όπως έγραφε και ο Κωνσταντίνος ο Θαλής προχθές, χθες το βράδυ, σε ένα σχόλιο λέει, είχε τόσες πολλές κόκκινες σημαίες εκείνη η ιστορία. Είναι μια αληθινή ιστορία ερωτικής αγάπης, η οποία γράφει και καταγράφει πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους και τότε είναι σε θέση, αν θα κάνουν και αν θα μπορέσουν να κάνουν μια υγιή ερωτική σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή με οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Επικέντρωση στον εαυτό μας. Αυτοαγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπροστασία. Στην αγάπη. Πόσοι άραγε ταυτιζόμαστε μαζί σου απόψε, πόσοι.